Την έχουν απευθύνει ήδη πολύ αυτή την προειδοποίηση. Ήρθε η ώρα να ενώσει τη φωνή του μαζί τους και ο Economist. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σήμερα λιγότερο ενωμένο από ποτέ. Αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο διάσπασής του στην ιστορία του. Οι λόγοι είναι πολλοί, αλλά ο πιο σημαντικός είναι το Brexit. Στο Λονδίνο, το Εδιμβούργο και το Belfast, οι πολιτικοί ηθήνοντες έθεσαν τη χώρα τους σε κίνδυνο με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι η επιβίωση του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται πλέον στα χέρια του Boris Johnson, δύσκολα μπορεί να καθησυχάσει όσους ελπίζουν σε αυτή. Τις ευθύνες ο Economist τις μοιράζει ακριβοδίκαια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, επισημαίνει, διαχειρίστηκε την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση απερίσκεπτα, θέτοντας το κόμμα του πάνω από τη χώρα του και κηρύσσοντας ένα σκληρό Brexit. Οι Σκοτσέζοι ουδέποτε ήθελαν να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνουν πρόθυμοι να αναζητήσουν ένα μέλλον εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Την τελευταία χρονιά οι δημοσκοπήσεις που έδειχναν αρχικά μια μικρή πλειοψηφία υπέρ της παραμονής σε αυτό, όπως λίγο πολύ συνέβαινε σταθερά από το 2014 και την απόρριψη της ανεξαρτητοποίησης στο τότε δημοψήφισμα, έφτασαν να δείχνουν μια μικρή πλειοψηφία υπέρ της αποχώρησης από αυτό. Από την πλευρά της, η Πρωθυπουργός της Σκωτίας και ηγέτης του Σκοτικού Εθνικού Κόμματος SNP, η Νίκολα Στέρτζον, διαχειρίστηκε την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασιστικά, σπεύδοντας να εκμεταλλευτεί τη δυσαρέσκεια των Σκοτσέζων απέναντι στη συμφωνία του Brexit, κατηγορώντας για παράδειγμα το Westminster για τα δεινά των ψαράδων που αδυνατούν να πουλήσουν τις ψαριές τους. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως στις εκλογές που θα γίνουν στην Σκωτία τον Μάιο, το SNP θα εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία, παρότι το σύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να αποφεύγεται αυτή η τελευταία. Στην άλλη πλευρά του Βόρειου Διαβλού, η Αρλίν Φώστερ, η Πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας και επικεφαλής του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος DUP, διαχειρίστηκε την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανόητα, απορρίπτοντας το ηπιότερο Brexit που είχε προτείνει η Τερέζα Μέι, η προκάτοχος του Τζόνσον. Θα είχε αποφευχθεί έτσι το ακαθόδες ζήτημα του πώς και πού να δημιουργηθεί ένα σύνορο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε οι Βρυξέλλες, ούτε το Δουβλίνο, ούτε το Λονδίνο έδειξαν προθυμία να δημιουργήσουν ένα σκληρό σύνορο πάνω στο νησί της Ιρλανδίας. Ο Τζόνσον δημιούργησε λοιπόν ανταυτού ένα στη θάλασσα της Ιρλανδίας ανάμεσα στην Μεγάλη Βρετανία και την Βόρεια Ιρλανδία, αποδυναμώνοντας την ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου που τόσο στεναρά υπερασπίζεται το DUP. Εξού και οι πρόσφατες πολυήμερες ταραχές στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι παλιές πληγές κακοφορμίζουν και καθώς πλησιάζει η 100η επέτειος της Ιρλανδικής Ανεξαρτησίας τον Μάιο, η επανένωση της Ιρλανδίας ποτέ δεν έδειχνε πιθανότερη. Ο Τζόνσον ανησυχεί αρκούντος για όλα αυτά, γι' αυτό και δημιούργησε εντός της Downing Street μία μονάδα ενότητας υπό τον Michael Gove, υπουργό παρά τον πρωθυπουργό, και τον μόνο μη Άγγλο μεταξύ των υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης. Όπως σημειώνει ωστόσο ο Economist, πρέπει να πάψει να κολλάει παντού την Union Jack, τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε πολλούς Σκοτσέζους και Βόρειο Ιρλανδούς φαίνεται σαν να μαρκάρει ολόκληρο το έθνος ως ιδιοκτησία του Westminster. Πρέπει επίσης να πάψει να λέει ψέματα. Η ανηλικρίνειά του αναφορικά με το σύνορο στη θάλασσα της Ιρλανδίας που όπως είχε δηλώσει θα δημιουργούνταν πάνω από το πτώμα του ενέτεινε την αίσθηση προδοσίας στη Βόρεια Ιρλανδία και πρέπει να βελτιώσει κατεπηγόντως τις εμπορικές και μη σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδάλλως θα περάσει στην ιστορία όχι ως ο άνθρωπος που απελευθέρωσε το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά
ως ο άνθρωπος που το κατέστρεψε.